μέχρι το πέρυσι Κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέλω να εκφράσω εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων την οδύνη και τα συλληπιτήρια για το ατύχημα και τα θύματα στη Νότια Γαλλία. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς το λαό σας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής Δημοκρατίας, βρίσκεστε ενώπιον των βουλευτών, γυναικών και ανδρών που εκπροσωπούν 8 πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές και ενώπιον της ελληνικής κυβέρνησης που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης στις προγραμματικές της δηλώσεις. Εκφράζοντας τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων, σας υποδεχόμαστε ως εταίρο αλλά και ως φίλο της χώρας μας. Η παρουσία σας και οι δημόσιες τοποθετήσεις σας πιστοποιούν την ακόμα μεγαλύτερη σύσφιξη των παραδοσιακών σχέσεων και των δεσμών φιλίας ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς μας. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια σε μια δίνη κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, δεσμεύσεων, συμφωνιών και αντιπαραθέσεων μέσα και ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με επίκεντρο την κρίση χρέους. Κρίση που έχει δημιουργήσει δραματικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και λόγω των κατά κοινή ομολογία λαθεμένων επιλογών που επιβλήθηκαν στο όνομα της ανάγκης για μείωση του χρέους, αλλά και με αποτέλεσμα τελικά τη συνεχή αύξησή του. Η Ελληνική Βουλή, εκφράζοντας αυθεντικά τη λαϊκή κυριαρχία, προσυπογράφει μέσα από την ποιότητα του δύσκολου νομοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου που καλούμαστε σε αυτή τη φάση να εκπονήσουμε τις αρχές της αλληλεγγύης αλλά και της υπευθυνότητας, της συνευθύνης. Τόσο για την τήρηση της πρόσφατης οικονομικής συμφωνίας με τους εταίρους, όσο και για την ταχεία και θετική υπέρβαση όσων αρνητικών κοινωνικών συνεπειών και ηφαισιακών μέτρων αυτή περιλαμβάνει. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι, αλλά και οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων, έχουν κάνει θυσίες πολύ μεγάλες
χωρίς βεβαίως να το επιλέξουν και χωρίς βεβαίως να έχουν μερίδιο της ευθύνης για την κρίση. Όπως επίσης ο λαός μας κατέθεσε ιστορικής κλίμακας δείγματα αντίστασης, απαντοχής και αλληλεγγύης. Η πολιτική της λιτότητας και του περιορισμού των δικαιωμάτων πρέπει να ιτηθεί. Πρέπει άμεσα να δώσει τη θέση της σε μια άλλη πολιτική για την ανάπτυξη, την ανάκτηση και την επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Για μια νέα άνοιξη της δημοκρατίας, της κοινωνικής και πολιτικής δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι συμφωνείτε, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και βεβαίως για τη χώρα μας, όσο απειλούνται για εκπληστηριασμό τα σπίτια που μένουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους. Όσο οι ανάγκες ζωής διώχνουν τα παιδιά έξω από το σχολικό σύστημα και ταυτόχρονα διώχνουν τους επιστήμονες από τη χώρα. Όσο οι απόμαχοι, οι συνταξιούχοι βιώνουν τον κίνδυνο να μην μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Όσο η δημοκρατία παραμένει σε ομοιρία μέσα στη μέγενη των επιταγών της αγοράς και απάνθρωπων νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Όσο εν τέλει η λαϊκή κυριαρχία αμφισβητείται όταν δεν λιδωρείται και δεν απαξιώνεται από τα κέντρα της πολιτικής διαπλοκής. Με αυτές τις σκέψεις και με την προσδοκία, την ελπίδα ή και τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε όλοι μαζί αυτά τα σημερινά διέξοδα, σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να μας κάνετε την τιμή να πάρετε το λόγο και να απευθυνθείτε ενώπιον της αντιπροσωπείας, της εθνικής αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ.